Η Σία Κοσιόν είναι ίδια μέχρι και στο ύψος με τη μητέρα της, δείτε το πρόσωπο της, δύσκολα ξεχωρίζουν και σίγουρα θα πάθετε σοκ, όπως πάθαμε και εμείς. Η παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του Sky, Σία Κοσιόν σε απίστευτη φόρμα πήγε για ψώνια με την καλύτερη συντροφιά, τη μητέρα της κυρία Δήμητρα Κοσιόν, την οποία δεν είχαμε ξαναδεί. Όπως θα δείτε, η κυρία Δήμητρα Κοσιόν, είναι ίδια με την κόρη της μέχρι και στο ύψος, στο πρόσωπο Δέλτα Ε, είναι τόσα τα κοινά χαρακτηριστικά της που δύσκολα ξεχωρίζουν. Σίγουρα παλαιότερα, έμοιαζαν σαν δίδυμες, ιδού και η σχετική φωτογραφία. Σία Κοσιόν, αυτή η γυναίκα είναι η δίδυμή της, δείτε της το πρόσωπο, θα μπερδευτείτε. Αυτή η γυναίκα είναι η δίδυμη της Σίας Κοσιόν, δείτε της το πρόσωπο, θα μπερδευτείτε όπως και εμείς όταν τις είδαμε πλάι-πλάι. Η δημοσιογράφος, πόζαρε μαζί με την πολύ καλή της φίλη και προκάλεσε ταραχές, έχουν μέχρι και ίδιο κάπα ούρεμα στα μαλλιά και όσο να είναι πάθαμε ένα ντεζαβού. Μιλάμε για την επίσης δημοσιογράφο Έλενα Παπαδημητρίου, με την οποία η Σία Κοσιόν μοιάζει πραγματικά αλφα με τόνο σαν δίδυμη στο πρόσωπο, αλλά και στο στυλ, δείτε τη σχετική φωτογραφία από το Instagram. Σία Κοσιόν, είδαμε το πριν και το μετά και δεν το πιστεύαμε, στο πρόσωπο δεν έχει αλλάξει καθόλου. Το πριν και το μετά της Σία Κοσιόν είδαμε και δεν το πιστεύαμε, δεν έχει αλλάξει καθόλου στο πρόσωπο η παρουσιάστρια του Sky. Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου δημοσίευσε μια φωτογραφία που δεν περίμενε κανένας διαδικτυακός της φίλους να δει. Συγκεκριμένα, η Σία Κοσιόν δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το δώρο που δέχτηκε. Ήταν ένα γρυφόλεξο με το πρόσωπο της στο εξώφυλλο του, όπως μπορείτε να παρατηρήσατε, η παρουσιάστρια δεν αλλάξει και πάρα πολύ, παρά μόνο το κούρεμα της. Το πιο πρωτότυπο δώρο που έλαβα φέτος ήρθε από τον μπαμπάκι Ευκωνσταντινός, βγαίνω και σε γρυφόλεξο, άλλωστε έψιλον και η ζωή μας ένας γρίφος είναι που αναζητάμε τη λύση του διαρκώς. Με την ευχή να χαιρόμαστε κάθε δευτερόλεπτο αυτής της μοναδικής περιπέτειας καθημερινά, σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη, γεμάτη χρονιά, έγραψε στη λεζάντα της.